Κυρίε και κύριοι, δυσκολεύει εντόνω η θέση του πρίγκιπ άντριου τη βασιλική οικογένεια τη Βρετανία για την υπόθεση τη σεξουαλική εκμετάλλευση 17χρονη εκ των θυμάτων παιδεραστία του Επστάιν. Πάμε λοιπόν στο Θανάση Γκαβό για να μα πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Θανάση. Εύα, ο Αμερικανό δικαστή απέριψε το αίτημα των συνηγόρων του πρίγκιπ άντριου να ακυρωθεί η αγωγή που έχει καταθέσει σε βάρο του η Ιβυ... Βιρτζίνια Ιβυ... 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 Η οποία υποστηρίζει ότι το 2001, σε ηλικία 17 ετών, εκδόθηκε από τον Αμερικανό χρηματιστή και υπεδεραστή Τζέφρι Εύστην στον πρίγκι Πάντριου, ο οποίο γνωρίζοντα την ηλικία τη, συνευρέθη μαζί τη σεξουαλικά τρει φορέ. Οι συνήγοροι του Δούκα του Ιόρκ υποστήριξαν ότι ο διακανονισμό που είχε γίνει πριν από χρόνια μεταξύ τη γνωστή τότε ω Βιρτζίνια Ρόπερτ και του Τζέφρι Εύστην απαγόρευε στο θύμα να εμπλέξει άλλου κατηγορούμενου. Ωστόσο, ο δικαστή έκρινε ότι αυτό δεν καλύπτει την περίπτωση του τρίτου γιου τη Βασίλισσα Ελισάβε, ο οποίο πλέον είναι αντιμέτωπο. Με την προοπτική δίκη στι ΗΠΑ στο τέλο του 2022. Δίκη που για την ώρα τουλάχιστον δεν είναι ποινική, θα είναι αστική, θα μπορούσε δηλαδή να επιδικαστεί αποζημίωση στο θύμα. Κάτι παρόλα αυτά που θα έπλητε ανεπανόρθωτα το ήδη πληγωμένο κύριο του πρίγκιπα Άντριου και που ασφαλώ προξενεί αμηχανία στο παλάτι, η χρονιά Ρεβαί. μάλιστα που η Βασίλη θα γιορτάζει 70 χρόνια στο θρόνο. Σα ευχαριστούμε πολύ, ο Θανάσης Καβός από το Λονδίνο.